Κύριε Αγγελόπουλε, πρεμιέρα του πρωινού πρωταθλήματος. Εύκολη νίκη στα δίδυμα. Μια νίκη δεν είναι εύκολη. Θεωρώ ότι η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο πήγε άνθρωπος λόγω της πρεμιέρας. Βρήκαμε και καλή αντίσταση από τα ομάδα των δίδυμων. Προσπαθήσαμε, βγάλαμε φάσεις, βγάλαμε πράγματα τα οποία δουλεύουμε στην προπόνηση. Το δεύτερο μήνυμα ήταν ακριβώς έτσι όπως το θέλαμε. Η ομάδα ηρέμησε, είχαμε την κυκλοφορία, βγάλαμε τους αυτοματισμούς και από εκεί και πέρα οδηγηθήκαμε σε μια εύκολη νίκη για μας όπως εξελίχθηκε. Βέβαια, μέχρι να γίνει όλο αυτό υπήρχε τρομερή αντίσταση από την ομάδα των διδύμων, που θεωρώ ότι θα είναι μια από τις έδρες όπως είναι κάθε χρόνο που δύσκολα περνάνε ομάδες από εδώ. Ποιο είναι το κλικ που έγινε στο δεύτερο ημίχρονο και το 1-1 έγινε 1-5? Εντάξει, μπήκαμε κάπως αγχωμένοι, όπως είπα και πριν. Από τη στιγμή που ηρεμήσαμε και κυκλοφορήσαμε μπάλα, βγάλαμε πράγματα τα οποία δουλεύουμε, ήρθαν τα γκολ που ζητούσαμε από την αρχή. Κύριε Αγγελόπουλε, ο στόχος της Ένωσης Λέρνας? Ξεκάθαρο, ο στόχος είναι ένας. Από εκεί και πέρα είναι το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να το συνδυάσουμε και με όμορφο ποδόσφαιρο, όσο γίνεται. Και να έχουμε υγεία, να δουλεύουμε και από εκεί και πέρα όλα θα γίνουν στο γήπεδο. Πέρσι είσαι στο μισό του πρωταθλήματος προπονητής. Φέτος ξεκινήσατε σαν πρώτος. Από το χορτάρι μέσα, στον πάγκο, πώς είναι τα πράγματα? Εντάξει, αυτό είναι η καθημερινότητά μας. Το ζούμε συνέχεια. Είναι εντελώς διαφορετικά από το να παίζεις μέσα στο γήπεδο, να είσαι ποδοσφαιριστής και από το να είσαι στο πάγκο. Μέσα στο γήπεδο τρέχεις, ξεδίνεις, ενώ στο μπάγκο πρέπει να τα κρατάς μέσα σου, να είσαι ήρεμος για να βλέπουν και οι ποδοσφαιριστές ότι υπάρχει ηρεμία και γενικότερα υπάρχει καλό κλίμα. Σας λέω αυτό επειδή είστε ένας νέος προπονητής, αφήσατε τους αγωνιστικούς χώρους, μπαίνετε πια στον χώρο των προπονητών, των νέων προπονητών όπως έχει όλη σχεδόν η Αργολίδα. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Καλό είναι να μπαίνουν νέοι, έτσι. Γενικότερα, από εκεί και πέρα δουλειά είναι και να υπάρχει υγεία όπως είπα και πριν και να προχωράμε. Καλή συνέχεια.